ακόμα και οι αρχίες, ο δικηγόρος της 19χρονης. Δικηγόρος, η κυρία Αντωνία Λεγάκη. Η κυρία Λεγάκη, η οποία μάλιστα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι μόνο στο δικό της γραφείο έχουν φτάσει 3 ακόμα περιπτώσεις κοριτσιών. Ενώ η κοπέλα η 19χρονη έχει μιλήσει τόσο αναλυτικά στις αρχές. Πάμε να ακούσουμε όμως την κυρία Λεγάκη. 10 άτομα... Πάμε να ακούσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Λεγάκη, που λέει ότι είναι ελεύθερη και άλλη κοπέλα που ήταν θύμα του συγκεκριμένου κυκλώματος. Και εδώ το συγκεκριμένο κύκλωμα τι κάνει. Φυλακίζει κορίτσια, τους δίνει ναρκωτικά, τα εκπορνεύει, τα βάζει να γυρίζουν και τσόντες και πορνοτενίες και εισπράττουν τα λεφτά. Και έχουν τα κορίτσια αυτά ως σωματέμποροι να τα πουλάνε δεξιά και αριστερά. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τη δικηγόρα. Το που μου έχει πει το ίδιο το παιδί είναι ότι το πλαίσιο της τρομοκρατίας που της ασκούσε ο αστυνομικός της είχε απαγορεύσει προφανώς να πει οτιδήποτε και η ίδια ήταν τόσο τρομοκρατημένη που δεν είχε μιλήσει στη μητέρα. Να σας λύσω και την απορία για το κινητό. Το κινητό της το είχε σπάσει ο ίδιος. Το έσπασε για να μην επικοινωνεί με κανένα. Μάλιστα, τις πρώτες μέρες επικοινωνούσαμε με το παιδί και εμείς μέσω της μητέρας δεν είχε κινητό γιατί της το είχε σπάσει. Η ίδια η παθούσα, το ίδιο το θύμα, έχει εξ αρχής κατονομάσει στην αστυνομία τουλάχιστον 3 ανθρώπους, εκτός από τον αστυνομικό που έχει ήδη συλληφθεί. Για τον πατέρα δεν ξέρουμε αν συμμετείχε στο κύκλωμα, δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό. Θα σας πω επίσης ότι δεν είναι μόνο 5, διότι από τη Δευτέρα και μετά, ναι, λόγω της δημοσιότητας που δόθηκε και παρότι πολύ κακώς η εισαγγελία δεν έχει διατάξει να δοθεί το όνομα του λέω εγώ με την ευθύνη μου, τη δημοσιότητα, ώστε να έρθουν και άλλες κοπέλες, ήδη έχουν επικοινωνήσει μαζί μου 3 κοπέλες, οι οποίες έχουν περάσει τα ίδια στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Μία εκ των οποίων μου έχει μιλήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για ανθρώπους άλλους εκτός από αυτόν. Ναι. Εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω με την ανακρίτρια, να δώσω τη στοιχεία έχω, με σκοπό να παρασκευθεί, γιατί φυσικά αυτό παρασκευθεί ασφάλεια, γιατί η συνεννόηση που έχω είναι προς το σκοπό να προσέλθουν στην ανακρίτρια. Έχουν γίνει και κάποια από αυτά τα θύματα είναι απολύτως τρομοκρατημένα. Ακόμα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει η δικηγόρος 19χρονης. Στο θέμα εδώ πέρα ότι μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλωμα πορνείας. Το θέμα είναι πώς το συγκεκριμένο κύκλωμα βρίσκει τα κορίτσια. Και εδώ λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι. Πώς εντοπίζουν τα θύματά τους. Λοιπόν, αυτό ότι... προσπαθεί η ελληνική αστυνομία να σπάσει και να βρει το πώς βρίσκουν τα θύματα. Μιλάμε πάνω από 10 περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 κορίτσια φυλακισμένα σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ σωστά. Και το θέμα είναι πώς, τι γίνεται. Πώς φτάνουν στο σημείο να τα εγκλωβίσουν για να τα φυλακίσουν. Και δεν μιλάμε για κορίτσια τα οποία είναι από άλλες χώρες, οι οποίες έπεσαν θύμα να τους πάρουν τα διαβατήρια. Μιλάμε για Ελληνόπουλα, μιλάμε για Ελληνίδες. Και εδώ είναι το πολύ περίεργο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχει ταυτοποιηθεί πλέον και αναζητείται από τις ελληνικές αρχές και το τρίτο πρόσωπο που σας ανέφερα φευγαλέα χθες, ότι αναζητείτο. Μιλάμε λοιπόν για έναν 32χρονο ελληνικής υπηκότητας, αλλά με καταγωγή από τον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είχε σχέση με τη 19χρονη πριν από τον 39χρονο, παρακαλώ. Ήτανε μαζί της από όταν ήτανε ανήλικη, κάτι που δεν τον εμπόδισε από ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι, από το να τη βιάζει και να την εκδίδει και ο ίδιος. Ψαρεύουν κοριτσάκια στο διαδίκτυο, τα ποτίζουν ναρκωτικά, απειλούν τη ζωή τους. Έχουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, κυρίες και κύριοι. Και κάποιος το πει, μα καλά δεν μπορούσε να σηκωθεί και να φύγει. Όχι. Όχι. Μην είναι εύκολα τα πράγματα. Το όπλο του φόβου καταρχήν είναι... το Α και το Μέγα. Γιατί πολλοί λένε, μα καλά, 19 χρόνια ήταν, πήγε εκεί στην τσόντα, πήγε στην εταιρεία παραγωγή, γιατί δεν έλεγε ότι με βάζουμε το ζόρι. Για ποιο λόγο πήγε και τα έκανε. Όταν πήγαινε με έναν πελάτη, γιατί δεν έλεγε σε έναν πελάτη το τι συνέβη.
υπάρχει μεγάλη έρευνα της αστυνομίας και από τους ειδικούς που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και είναι ξεκάθαρα ως προς το τι. Ότι πολλές φορές έβαζαν δικούς τους άτομα να κάνουν τους πελάτες στην αρχή, ώστε όταν τα κορίτσια μιλάνε, τότε να αρχίζονται τα βασανιστήριά τους. Έτσι. Γινότανε ένας ψυχολογικός πόλεμος, ένας ψυχολογικός εκτός των σωματικών βιασμών και ένας ψυχολογικός καθημερινός βιασμός και βασανιστήρια. Ξύλο, πολύ ξύλο. Να το πούμε λαϊκά, τα κορίτσια αυτά τα είχανε ρημάξει στο ξύλο και συστέρηση τροφής. Δεν τα ταΐζανε, μόνο ναρκωτικά για να έχουν εξάρτηση και για να μπορέσουν να πάρουν τη δόση τους να κάνουν ό,τι τους λέει το κύκλωμα. Αυτά τα κορίτσια λοιπόν τα βάζανε πρωταγωνίστρες στις τσόντες. Τα βάλανε πρωταγωνίστρες σε εταιρείες πορνό. Και εδώ υπάρχει η μεγάλη αποκάλυψη ότι εμπλέκεται και μια πολύ γνωστή Ελληνίδα στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Άστα ακόμα λίγο. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί είναι εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας. Πολύ γνωστή. Πολύ γνωστή, εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα.